Ο Εργοτέλη το βράδυ τη Τετάρτη πανηγύρισε την δεύτερη νίκη του στην Α1 κατηγορία Ε, επικρατώντα με 0-4 του κεραυνού στο Ατσαλένιο. Όμω η άτυχη στιγμή του αμυντικού των κυτρινόμαυρων Κωνσταντίνου Μερκουλίδη πάγωσε τα χαμόγελα. Λίγο πριν το τέλο του πρώτου ημιχρόνου, ο Μερκουλίδη έπεσε τραυματία στον αγωνιστικό χώρο και είχε έντονου πόνου στη μέση, ενώ δεν μπορούσε και να κινηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρξει κινητοποίηση και να κληθεί ασθενοφόρο που τον μετέφερε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι εξετάσεις που έγιναν ήταν ευτυχώς καθαρές, με τον τραυματισμό του να είναι τελικά μυϊκός και όχι τόσο σοβαρός όπως φάνηκε αρχικά. Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή ήταν ο Εργοτέλης, οι συμπαίκτες του αλλά και η ομάδα του κεραυνού. Στο αγωνιστικό μέρος ο Εργοτέλης προηγήθηκε στο 13ο λεπτό με τον Σαμπροβαλάκη, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καταιγιστικός. Ο Σαμπροβαλάκης έβαλε ένα ακόμη γκολ στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης και από εκεί και πέρα ανέλαβε την δουλειά στην επίθεση ο Ντάνιελ Ντίσα. Ο 17χρονος επιθετικός σκόραρε στο 56ο λεπτό αλλά και στο 69ο, διαμορφώνοντας το τελικό 0-4, με τον Εργοτέλη να έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά στο πρωτάθλημα της Α1 Ε, καθώς μετά το ρεπό που είχε την πρωτιαγωνιστική σημείωσε το απόλυτο στα παιχνίδια με Βόνη και Κεραυνό.